Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού και νομίζω ότι θα πρέπει να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, ο εθελοντισμός, να δούμε τι γίνεται στο Δήμο Ηρακλείου. Ο εθελοντισμός, ο οποίος θα πρέπει να δείχνει τη δύναμή του και ιδίως όταν πλησιάζουν και πάμε και στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Κοντά μας λοιπόν η αρμόδια αντιδήμαρχος εθελοντισμού και νεολαίας Ηρακλείου, κυρία Δέσποινα Σιγκελάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Λοιπόν, αύριο Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού, κυρία Σιγκελάκη, και να δούμε λίγο τι γίνεται, πού βρίσκεται το κομμάτι του εθελοντισμού στο Ηράκλειο, στο Δήμο Ηρακλείου. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού και θεωρήσαμε σωστό, όπως και πέρυσι, να μην περιοριστούμε σε μία εκδήλωση ενημερωτική, μία εκδήλωση τιμητική της προσφοράς των εθελοντών, αλλά να προσπαθήσουμε να μπούμε λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της ευαισθητοποίησης του κόσμου για την έννοια του εθελοντισμού, να καταλάβει ο κόσμος ότι εθελοντισμός είναι στην καθημερινότητά μας η πιο μικρή πράξη, η πιο μικρή μέχρι την πιο σπουδαία. Έτσι πέρυσι ξεκινήσαμε την εκπαίδευση των εθελοντών για αρχή σε θέματα σημαντικά όπως η χρήση απεινιδωτή, η κατάσταση, η διαχείριση κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου να έχουμε μια ομάδα εθελοντών έτοιμων να μπορέσουν να προσφέρουν ανά πάσα ώρα βοήθεια. Σε αυτό υπήρξε έτσι θερμή ανταπόκριση. Υπήρξε πάρα πολύ θερμή ανταπόκριση. Ήδη πέρυσι που κάναμε εκπαίδευση σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, πιστοποιήθηκαν περισσότερα από 150 άτομα, πέρασαν την πιστοποίηση του ΕΚΑΒ. Συνολικά γύρω στα 400 άτομα εκπαιδεύτηκαν πέρυσι. Που αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι να ξέρουν κάποιοι άνθρωποι τη χρήση απεινιδωτή, γιατί μπορεί να συμβεί κάτι σε οποιονδήποτε ανά πάσα ώρα. Και νομίζω, κυρία Σιγκελάκη, ότι πλέον απεινιδωτές έχουμε σε αρκετά σημεία, έτσι, έχουμε και κεντρικά στο Ηράκλειο. Υπάρχουν απεινιδωτές σε πολλά σημεία, θα υπάρξουν και σε περισσότερα. Πέρα από τον απεινιδωτή, η χρήση πρώτων βοηθειών, αλλά και γενικά πώς διαχειριζόμαστε την κατάσταση του σεισμού, πώς διαχειριζόμαστε ένα ζώο που βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και άλλα θέματα. Και περάσαμε ευγενικές, να το πω, ευαίσθητες δράσεις. Τα Χριστούγεννα πέρυσι είχαμε συνεργαστεί με τον οργανισμό Make-A-Wish για να κάνουμε πράξη τις ευχές δύο παιδιών από το Ηράκλειο με σοβαρή ασθένεια. Φέτος λοιπόν, αυτό το τριήμερο, το διήμερο των δράσεων, κάναμε χθες κάποια δρόμενα έξω από τη Λότζια σε συνεργασία με την Ηλιακτίδα, με σκοπό να βοηθήσουμε την Ηλιακτίδα στην υλοποίηση του σκοπού του δικού της, που είναι η φροντίδα των παιδιών με νεοπλασία. Είναι Παγκρίτιος Σύλλογος που βοηθάει τα παιδιά με νεοπλασία και έτσι στολίσαμε το δέντρο της αγάπης. Αύριο όμως, Τρίτη, θα δούμε ίσως την πιο σημαντική μορφή προσφοράς που υπάρχει από άνθρωπο σε άνθρωπο, που είναι η δωρεά οργάνων. Σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, την Ηλιακτίδα και με την Περιφέρεια και με τον Αιματοκρήτη. Αιματοκρήτης είναι ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών, έτσι, κυρία Σκέντρο. Ναι, που είναι καθημερινά στους δρόμους και μαζεύουν το αίμα για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Είναι κάθε Σάββατο στο έθριο της Λότζια τουλάχιστον 10 χρόνια τώρα. Κάνουμε λοιπόν μια συζήτηση για τη δωρεά οργάνων, τη δωρεά μυελού των οστών και τη δωρεά αίματος, που είναι η υπέρτατη πράξη αγάπης για τον συνάνθρωπο, μια και είμαστε κοντά στα Χριστούγεννα, όπως είπατε. Μια εκδήλωση στην οποία, αν δεν κάνω λάθος, όσοι ενδιαφέρονται και είναι ευαισθητοποιημένοι θα μπορούν να εγγραφούν και ως δωρητές οργάνων, επιτόπου, έτσι. Επιτόπου θα υπάρχει ομάδα του Αιματοκρήτη που θα ενημερώνει και θα μπορεί να κρατήσει τα στοιχεία όσων ενδιαφέρονται να γίνουν δωρητές. Πολύ σημαντικό σε αυτή την εκδήλωση, θέλω να τονίσω ότι είναι η παρουσία, η συμμετοχή της Αρχιεπισκοπής και η παρουσία εκπροσώπου του Αρχιεπισκόπου, που θα τονίσει τη σημασία της δωρεάς, γιατί υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, για το αν η Εκκλησία συμφωνεί ή όχι με τη δωρεά οργάνων.
Είναι λοιπόν εδώ η Αρχιεπισκοπή Κρήτης και ήδη από τη συνέντευξη τύπου μίλησε για αυτό το ζήτημα, ξεκαθάρισε ότι είναι πράξη αγάπης του ανθρώπου προς τον άνθρωπο και δεν πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, αρκεί αυτό να γίνεται με την ελεύθερη βούλησή μας. Είναι σημαντικό λοιπόν μήνυμα από πλευράς της τοπικής εκκλησίας, διότι όντως υπάρχει αυτή η μεγάλη συζήτηση και στους εκκλησιαστικούς κύκλους, πολύ καλά. Κάντε και το επισημαίνετε. Λοιπόν, αύριο αυτή η διασπερίδα, 5 η ώρα, στο κτίριο της Ανδρόγειος. Στις 5 και μισή, στο κτίριο της Οδού Ανδρόγειος, στην αίθουσα Μανώλης Καρέλης. Θα μας μιλήσει και ο Κώστας Κανάκης, ο γιος του αείμνηστου Θεοφάνη Κανάκη, που ήταν πρόεδρος για πολλά χρόνια στην Ηλιακτίδα, για τις μεταμοσχεύσεις. Και στο τέλος θα ακολουθήσει μία νότα τιμητική στους γονείς των παιδιών που δωρήσανε τα όργανά τους, τους γονείς του Αντώνη, του Άγγελου και της Έμας, που φύγαν από κοντά μας πολύ νωρίς. Όμως αυτοί οι άνθρωποι, παρά τον πόνο τους, παρά το σκοτάδι που ζούσανε, κατάφεραν να δώσουν φως και ζωή σε κάποιες άλλες οικογένειες. Και για τις γιορτές, κυρία Συγγελάκη, τι έχουμε να περιμένουμε, διότι ο εθελοντισμός πάντοτε μετράει, αλλά ιδίως στις γιορτές, νομίζω, σε τέτοιες περιόδους, μετράει ένα παραπάνω, έτσι. Οργανωμένα στις γιορτές, ως τμήμα εθελοντισμού, θα κλείσουμε με την υπέρτατη πράξη αγάπης, που είναι η δωρεά των οργάνων. Όμως ο κόσμος, οι εθελοντές είναι εκεί, από πολλές εθελοντικές οργανώσεις, για να βοηθήσουν τους συντοπίτες μας, είτε με την παροχή τροφίμων, είτε με τη φροντίδα, την αγάπη, την κουβέντα. Είναι εδώ, είναι κοντά στο Δήμο πάντα, για να βοηθήσουν και στην κοινωνική δράση, αλλά και στην ευαισθητοποίηση του κόσμου. Μιλήσατε για την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Εσείς βλέπετε με τα χρόνια να αυξάνεται, δηλαδή, και το ενδιαφέρον και η ευαισθητοποίηση του κόσμου στο κομμάτι του εθελοντισμού, να υπάρχει πιο ενεργή συμμετοχή και εδώ στο Ηράκλειο συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια? Η δική μου η εμπειρία είναι ότι υπάρχουν πολλοί εθελοντές σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε όλα τα αντικείμενα. Αυτό που θέλουν είναι να αντιλαμβάνονται ότι η προσφορά που κάνουν δεν πηγαίνει χαμένη. Γιατί υπάρχει μεγάλη συζήτηση και αμφισβήτηση και των εθελοντικών οργανώσεων, αλλά και της πολιτείας γενικότερα, ότι χρησιμοποιεί τους εθελοντές για να καλύψει τα κενά της. Και πράγματι, έχει συμβεί αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Ναι, ισχύει αυτό, έτσι. Έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, δεν είναι αυτό ο εθελοντισμός. Ο υγιής εθελοντισμός είναι όταν βγαίνει από μέσα από την καρδιά σου, όταν δεν περιμένεις κάποιο αντίτιμο για αυτό που κάνεις, όμως θέλεις να δεις ότι ο κόπος σου, ο χρόνος σου, το χρήμα σου δεν έχουν πάει χαμένα. Αυτός είναι ο ρόλος λοιπόν της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ενεργοποιήσει τις εθελοντικές οργανώσεις και να βάλει ένα στόχο που οι οργανώσεις, οι εθελοντικές και ο Δήμος και η πολιτεία συνολικά θα μπορέσουν να κινηθούν μαζί. Όπως ήταν ένα κορυφαίο παράδειγμα που ζήσαμε, ήταν ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι, όπου εκεί το κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εθελοντικές οργανώσεις βοηθήσαν τους ανθρώπους που υπέφεραν. Σωστά. Λοιπόν, γιορτές έρχονται. Πρέπει να διέχουμε το ανθρώπινο ζεστό μας πρόσωπο προς τους ανθρώπους μας, αλλά και προς τα τετράποδα, προς τα ζωάκια, κυρία Συγγελάκη. Ας περάσει και ο κόσμος και από το κοινοκομείο του Δήμου Ηρακλείου. Ας προβεί σε μια υιοθεσία, έτσι. Ποιο είναι το μήνυμά σας? Το μήνυμά μας για το κομμάτι αυτό είναι ότι τα ζώα, τα τετράποδα, τα ζώα συντροφιάς είναι δίπλα μας κάθε μέρα αυτού του χρόνου και το μόνο που θέλουν είναι λίγη αγάπη, λίγη φροντίδα. Ακόμα και αν δεν πάρουμε κάποιο ζωάκι, κάποιο σκυλάκι, μια γατούλα στο σπίτι μας, μπορούμε να το φροντίσουμε στην ίδια τη γειτονιά. Στο κοινοκομείο Ηρακλείου υπάρχουν σκυλάκια όλων των ηλικιών που ψάχνουν αγωνίως κάποιον να τα αναλάβει, να τα φροντίσει. Έχουμε ανοίξει το κοινοκομείο περισσότερες ώρες και μέρες για να μπορεί ο κόσμος να το επισκέπτεται και να γνωρίζει, να έρχεται σε επαφή με τα ζωάκια αυτά και αν το πάρει απόφαση να πάρει ένα κοντά του για να το φροντίζει. Λοιπόν, και εμείς θα το πούμε, ας περάσει το κοινοκομείο, ας πάρει ένα ζωάκι. Ας επισκεφτεί τη σελίδα του κοινοκομείου, animals.heraklion, για να δει τα ζωάκια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και να ζητούν αγάπη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κυρία Συγγελάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.